Η υπόθεση των υποκλοπών μονοπολεί την ελληνική πολιτική επικαιρότητα και επισπεύδει την επιστροφή των βουλευτών στα κοινοβουλευτικά έδρανα μετά από το σχετικό αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ και τη συμφωνία τη κυβέρνηση. Η Βουλή, όπω όλα δείχνουν, θα ανοίξει τη Δευτέρα 22 Αυγούστου, 7 ημέρε νωρίτερα, και μέσα στην εβδομάδα εκείνη θα διεξαχθεί συζήτηση για το ζήτημα σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Ο κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάννη Οικονόμου μίλησε για λανθασμένη διαχείριση τη επισύνδεση του τηλεφώνου του Νίκου Ανδρουλάκη, που όμω δεν πρέπει να μα οδηγήσει σε επικίνδυνε ατραπού. Είναι σαφέ ότι δεν υπήρξε εγκαίρος ενημέρωση για την νόμιμη παρακολούθηση του τηλεφώνου του, τηλεφώνου του κ. Ανδρουλάκη, παρότι η ΕΕΠ βρίσκεται υπό την εποπτεία του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Δεν είναι εθνικά υποφελέ να ρίξουμε το λίθο του αναθέματο στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Όπω διευκρίνησε ο Πρωθυπουργό, η προσφορά τη Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών είναι σημαντική. Αποτυπώνεται εμφατικά στην ετοιμότητα τη Ελλάδο να αντιμετωπίσει προκλήσει, όπω αυτέ που συνέβησαν στον Εύρο ή στο Αιγαίο. Αποτυπώνεται στη διαρκή διπλωματική και αμυντική μα θωράκιση, αλλά και στην καθημερινή μάχη τη κοινωνία με την τρομοκρατία και το έγκλημα. Ένα ολίσθημα, συνεπώ, ένα λάθο, δεν μπορεί να σκιάσει ένα έργο με μετρήσιμο εθνικό όφελο. Η αντιπολίτευση διαμηνύει ότι απαιτεί πλήρη διαλέυκανση τη υπόθεση των υποκλοπών. Ο πρόεδρος του Πασόκ, Νίκο καλή καλεί την κυβέρνηση να απαντήσει ξεκάθαρα για ποιο λόγο έγινε η επισύνδεση του τηλεφώνου του και ο ΣΥΡΙΖΑ πόσοι και ποιοι πολιτικοί, δημοσιογράφοι ή άλλοι πολίτε τέθηκαν υπό παρακολούθηση.